Εν τω μεταξύ, νοπές ακόμα οι μνήμες με το χιόνι σε οροπέδιο Λασιθίου, σε Ανόγια, στον Ομαλό. Πού χιόνισε τώρα, σήμερα ή χθες? Σήμερα. Σαν ανέκδοτο ήταν, πρωταπριλιάτικο. Σαν ανέκδοτο. Για τους Γάλλους. Ναι, όχι, δεν είναι πρωταπριλιάτικο. Έχουμε και σχετικό βίντεο. Σωστά, να έχουμε δούμε και πλάνα, γιατί θα πάμε Παρίς, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Να πάρουμε μια γεύση, καθώς πολλά ήταν τα βίντεο και φωτογραφίες που ανέβηκαν, ναι, σήμερα από το χιονισμένο κατά τα άλλα Παρίσι. Λοιπόν, όπως πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε σε full screen που λέμε, σε πλήρη οθόνη, έτσι να μπούμε στο κλίμα. Τι είναι αυτό? Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι των διαμερισμάτων του Παρισίου, πρωτόγνωρο το σκηνικό αυτό, ωστόσο δεν το έστρωσε, αλλά είχαν αρκετό χρόνο για να βγάλουν πολύ ωραία βίντεο και πολύ ωραίες φωτογραφίες. 1η του Απρίλη να χιονίζει στο Παρίσι. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, εμείς θα πάμε στο 17ο διαμέρισμα. Σωστά της περιοχής. Η Κρήτη σήμερα ταξιδεύει στο χειμωνιάτικο κατά τα άλλα Παρίσι. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Στεφανία Τσακυράκη, η οποία είναι... Είναι art και book therapist. Ναι. Από ένα πολύ όμορφο τοπίο. Όσοι έχουμε βρεθεί γενικά εκεί στην περιοχή το γνωρίζουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλή άνοιξη, κατά τα άλλα. Καλή άνοιξη. Πώς ήρθε ο χιονιάς τώρα εκεί στο Παρίσι, πώς προέκυψε? Δεν ήρθε φέτος και είπε να μας χαιρετήσει, λίγο πριν την άνοιξη μάλλον. Υπήρχαν σημεία που το έστρωσε κιόλας? Δεν ξέρω εάν πάνω από τον περιφερειακό το έστρωσε, αλλά εδώ όχι. Είναι πολύ λίγο. Αλλά είναι διαρκές. Αλλά είναι διαρκές. Ακόμα και αυτή τη στιγμή δηλαδή χιονίζει? Ναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, λόγω του φωτός, αλλά ίσως πάνω στα μαλλιά μου να έχω χιονιστεί κάπως. Η αλήθεια είναι, ωστόσο, Απρίλης τώρα, πρωτομηνιά σήμερα και να χιονίσει στο Παρίσι, δεν ξέρω, στο παρελθόν είχατε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις? Πρωταπριλιά, όχι, η αλήθεια είναι. Να έχει κρύο, ναι, αλλά να χιονίζει ήταν ένα αστείο, λόγω της ημέρας. Μάλιστα. Πώς είναι η κατάσταση? Ξέρετε, διανύσαμε και μία περίοδο επιδημιολογικής κρίσης. Έχει βρει ρυθμούς στο Παρίσι αυτή την περίοδο. Μπαίνουμε και στην άνοιξη, όλο ένα και περισσότεροι κλείνουν και τουριστικά πακέτα με κατεύθυνση στη Γαλλία. Ποιο είναι το κλίμα? Σιγά σιγά θεωρώ πως θα ξαναβρίσκουμε τα βήματά μας. Η αλήθεια είναι πως αρκετοί τουρίστες έχουν έρθει και εδώ και μερικούς μήνες άρχισαν να έρχονται, μόλις έγινε πιο εύκολη μετακίνηση. Αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά, φυσικά. Μάλιστα. Η επισκεψιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία... Είναι σε και το αντικείμενο της κυρίας πολιτισμού. Ακριβώς, και γι' αυτό το ρωτάμε κιόλας. Πώς είναι, σε τι επίπεδα, μας είπατε, καμία σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο... Ναι, σίγουρα δεν είναι όπως παλιά που υπήρχαν τεράστιες ουρές και ήταν λαοθάλασσα, ειδικά στα μεγάλα μουσεία. Αλλά ο κόσμος και πάλι τα επιστρέφει, γιατί μας είχαν λείψει και πολύ. Οπότε από όταν ξεκινήσαμε να μπορούμε πάλι να μπαίνουμε, ο κόσμος έχει επιστρέψει, αλήθεια είναι, το χρειαζόμαστε. Εγώ θα πήγαινα στις φωτογραφίες που βλέπουμε από τα μουσεία που έχει τραβήξει η κυρία Τσακυράκη με αφορμή το βιβλίο που θα βγει στην κυκλοφορία μέσα στον Απρίλιο. Και έχει έτσι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Θέλετε μάλλον να περάσετε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα μέσα από αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο είναι αποτέλεσμα 3 ετών και ενός ταξιδιού 17.500 χιλιόμετρων στην Ευρώπη, όπου αναζήτησα στην ουσία την αγάπη, εκεί που κανείς δεν θα περίμενε να τη βρει, μέσα σε ένα μουσείο. Οπότε αυτό το οποίο, αν μπορώ να πω ότι έχω να περάσω κάποιο μήνυμα, είναι ότι αν την αγάπη την κουβαλάμε μέσα μας, τότε μπορούμε να τη βρούμε παντού. Έλληνες, η παρουσία των Ελλήνων αυτή την περίοδο στο Παρίσι, έντονη? Έντονη. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες είναι το κύριο κοινό του Παρισιού. Είναι περισσότερο οι Κινέζοι, οι Αμερικανοί. Τώρα που μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν να έρχονται αυτοί, τώρα θα δούμε πραγματικό τουρισμό. Αλλά οι Έλληνες έρχονται. Οι Έλληνες έρχονται. Να αντιστρέψω τώρα την τοποθέτηση και την ερώτηση. Οι Γάλλοι, από ό,τι ακούτε, από ό,τι βλέπετε, συνομιλείτε καθημερινά, έχουν διάθεση να πραγματοποιήσουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Και αν είναι, πού? Το όνομα Ελλάδα, το brand name Ελλάδα, ακούγεται? Γενικά οι Γάλλοι αγαπούν την Ελλάδα, αγαπούν και τις διακοπές στην Ελλάδα και ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Οπότε νομίζω και τα προηγούμενα χρόνια οι Γάλλοι κάναν τις διακοπές τους, ίσως λίγο πιο συγκρατημένα εντός Γαλλίας γιατί ήταν πιο εύκολο.
Αλλά και φέτος νομίζω ότι θα την προτιμήσουν και την Ελλάδα και γενικά τους εξωτικούς προορισμούς. Πιάνω τώρα και τη συγκυρία την οικονομική με τις ανατιμήσεις. Η καθημερινότητα στο Παρίσι έχει γίνει πιο ακριβή τους τελευταίους μήνες? Η καθημερινότητα στο Παρίσι ήταν ακριβή από πάντα, οπότε τα μόνα στο οποίο έχει ανέβει είναι εκεί που έχει ανέβει γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, όπως το πετρέλαιο, στη βενζίνη κτλ. Αλλά γενικότερα έτσι κι αλλιώς είναι ακριβή ζωή στο Παρίσι. Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Τσακυράκη, τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μεταφέρατε μια ξεχωριστή εικόνα εκεί από την καρδιά της πόλης, χειμωνιάτικη εικόνα. Βέβαια, εδώ φτιάχνει ο καιρός σιγά σιγά πάντως. Και εδώ ξεκίνησε, αλλά κάπου στην πορεία είπε να μας ξαφνιάσει. Να σας ξαφνιάσει λίγο. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, τους χαιρετισμούς μας. Λοιπόν, τι πιο όμορφο, βέβαια, ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα και πήραμε κλίμα από Παρίσι.